Λοιπόν, επιστροφή εδώ και πάμε στα δικά μας, γιατί μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα σε σχέση με τα ζώα και τις ποινές που προνοεί το νέο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται και θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες. Πάμε να τα βάλουμε όλα κάτω και να λύσουμε τις απορίες σας. Παρέα με τον Ορέστη Μάτσα, είναι επαρχιακός γραμματέας του κινήματος Οικολόγων ΠΑΦΟΥ. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και βαθύς γνώστης όλης της ιστορίας. Κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, όσο εμείς θα μιλάμε, θα εμφανίζονται και οι κάρτες με τις ποινές. Έχουμε μαζέψει τις περισσότερες. Λοιπόν, έρχονται πρόστιμα σε ιδιοκτήτες σκύλων αν δεν τηρούν την νομοθεσία. Πάμε να δούμε ποια είναι τα πιο βασικά. Λοιπόν, μία ανάρτηση προειδοποιητικής πινακίδας 50 ευρώ. Παράληψη ενημέρωσης απώλειας σκύλου, ότι χάσαμε το σκύλο μας και δεν ενημερώσαμε, 100 ευρώ. Σκύλος άνω των 2 μηνών χωρίς περιλέμιο, 100 ευρώ. Μη λήψη μέτρων για γάβγισμα οχληρία, 200 ευρώ. Χωρίς άδεια κατοχής, 200 ευρώ. Αυτά είναι πρόστιμα. Παράληψη απομάκρυνσης των κοπράνων. Πολύ σοβαρό. Πολλοί κόσμος πηγαίνει βόλτα τα σκυλάκια και δεν καθαρίζει μετά. 300 ευρώ. Σκύλος από επικίνδυνη φυλή. Εδώ θα μας δώσετε τα φώτα σας. Χωρίς να δηλωθεί ότι είναι επικίνδυνη φυλή. 1000 ευρώ. Επικίνδυνο σκύλος χωρίς λουρί εκτός οικίας. 2000 ευρώ, παρακαλώ. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε άλλα πρόστιμα μαζεμένα. Νομίζω έχουμε άλλη μια κάρτα. Βέβαια, αυτά είναι αν σε πιάσουν μία φορά. Αν σε πιάσουν δύο και τρεις, ανεβαίνει το πρόστιμο, κύριε Μάτσα. Σας ακούμε. Σωστό. Καταρχάς, να πούμε ότι το νομοσχέδιο που έχει έρθει από την προηγούμενη κυβέρνηση στην Βουλή για συζήτηση έχει ως απότερο σκοπό το να μειωθεί το ζήτημα των αδεσπότων ζώων. Ναι. Όλες αυτές οι ποινές προσδοκούν στο να μετριάσουν, στο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των αδεσπότων. Αλλά και εννοείται να συνετίσουν ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπεύθυνα δηλαδή σε σχέση με την κατοχή των σκύλων τους. Και οι δύο βασικές παραμέτροι που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο είναι καταρχάς η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές, που είναι και σήμερα, απλά μέσω του νομοσχεδίου αυτού γίνεται με πιο σαφή τρόπο. Και δεδομένου ότι το 24 έχουμε μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, πλέον οι δήμοι γίνονται πιο δυνατοί, πιο ισχυροί οικονομικά ομιλούντες και οι κοινότητες με τη συμπλεγματοποίηση επίσης γίνονται οικονομικά πιο εύρωστες. Θεωρούμε ότι μεταφέρονται περισσότερες αρμοδιότητες, ναι, μέσω της έκδοσης εξώδικων προστήμων, όπως είναι αυτά που αναφέρατε, σε μία σειρά από πρόνοιες. Πολλοί κόσμος ρωτάει για το ζήτημα της επικίνδυνης ράτσας, γιατί είχαμε και περιστατικά με θεωρούμενες, λεγόμενες επικίνδυνες ράτσες, που είτε τραυμάτισαν κόσμο, είτε τελικά κατέληξαν σε πολύ χειρότερα, ναι, πράγματα. Να πούμε ότι δεν απαγορεύονται αυτές οι ράτσες, όμως πρέπει να τηρηθεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και νομοθεσία. Όπως τα pitbull. Υπάρχουν συγκεκριμένες ράτσες, Τα pitbull είναι μια ευρεία κατηγορία σκύλων. Τα pitbull terrier, για παράδειγμα, θεωρείται επικίνδυνη ράτσα. Ναι. Το θέμα με τις επικίνδυνες ράτσες είναι ότι απαγορεύεται η εισαγωγή και η αναπαραγωγή στην Κύπρο. Ναι. Σε περίπτωση που με κάποιον τρόπο κάποιος ιδιοκτήτης βρεθεί με μια τέτοια ράτσα ή με διασταύρωση κάποιας από αυτές τις ράτσες, είναι μια σειρά οι οποίες αναγράφονται σε σχετικό πίνακα στην νομοθεσία, ουσιαστικά καλούν τον ιδιοκτήτη μέσω της αυστηροποίησης των ποινών να είναι πολύ πολύ πιο προσεκτικό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ράτσα. Απλά είναι σημαντικό, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα το τι είναι επικίνδυνη ράτσα και τι υπάρχουν όχι. Υπάρχουν καταγεγραμμένες όμως ράτσες κάτω. Ναι, να σας πω, θεωρώ ότι και η βιβλιογραφία τίνει να κινείται προς αυτή την άποψη, ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνες ράτσες σκύλων. Υπάρχουν ράτσες οι οποίες έχουν μια προδιάθεση γενετική. Παρόλα αυτά, η συμπεριφορά του σκύλου στην εκάστοτε χρονική στιγμή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα βιώματά του, πώς, ναι, έχει μεγαλώσει, ναι, από το χαρακτήρα του. Το, ναι, θέμα είναι πώς το ξέρει το κράτος, η κοινωνία, όταν βλέπει ένα επικίνδυνο εντός εισαγωγικών σκυλί να περπατάει στον δρόμο. Δυνητικά, θα μπορούσε οποιοδήποτε σκυλί έχει αρνητικά βιώματα και βρεθεί σε δυσάρεστη θέση στην οποία θα στρεσαριστεί, ναι, να συμπεριφερθεί με τρόπο επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, ακριβώς το αντίθετο στοχεύω να περάσω ως μήνυμα, ότι
δεν υπάρχουν επικίνδυνες ράτσες. Ναι, στην νομοθεσία υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν είναι ζήτημα του να έχει αυτή τη γενετική προδιάθεση ο σκύλος. Μάλιστα. Είναι και πολλών άλλων παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Βοηθήστε μας λίγο να συντονιστούμε με το τι κάνουμε και πώς συμπεριφερόμαστε όταν βγάζουμε βόλτα το σκυλάκι μας, ό,τι και να είναι αυτό, και τι θα προνοεί το νέο νομοσχέδιο. Ας πούμε, τα κόπρανα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πολλοί δεν καθαρίζουν. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και εγώ ως ιδιοκτήτης σκύλων προσπαθώ πάντα όταν παρατηρώ κάποιον ο οποίος βγάζει το σκύλο του και δεν το μαζεύει να το κάνει, γιατί μας παίρνει και τους υπεύθυνους ιδιοκτήτες η μπάλα. Ναι. Και είναι απόλυτα λογικό. Η νομοθεσία αυτή προνοεί πρόστιμο για την μη περισυλλογή των κοπράνων, προνοεί πρόστιμο για το να μην είναι δεμένος ο σκύλος με το λουράκι του, να διακινείται ελεύθερα σε δημόσιο χώρο χωρίς την επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ή του κηδεμόνα του. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα πρόστιμα, οι υπόλοιπες ποινές έχουν να κάνουν με το που διαμένει ο σκύλος, με τις συνθήκες διαβίωσής του, με το αν έχει σήμανση με microchip, με το αν είναι εγγεγραμμένος στο μητρό της αρμόδιας αρχής. Αυτά είναι τα βασικά. Μεγάλο ερώτημα. Πού επιτρέπεται να παίρνω το σκύλο μου βόλτα? Μπαίνει και καλοκαίρι. Μπορώ να το πάω στην παραλία, σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε πάρκο, σε οποιοδήποτε πεζοδρόμιο. Σε σχέση με τις παραλίες, υπάρχει πολύ ξεκάθαρη πρόνοια για την νομοθεσία. Από το 2018, αν δεν κάνω λάθος, ή 19, όλες οι παραλίες οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στη λίστα του αρμόδιου Υπουργείου ως παραλίες οργανωμένες λουωμένων, είναι κατάλληλες και δικαιούται κάποιος ιδιοκτήτης σκύλου να πάει με το κατοικίδιό του. Κοινώς όπου δεν βλέπω κρεβατάκια, παίρνω ναι, το σκύλο μου. Ναι, ακριβώς. Όπου δεν είναι οργανωμένες, υπάρχει σχετική λίστα. Τώρα το πώς εντοπίζουμε το ποιες είναι καταχωρημένες, αλλά σε κάθε περίπτωση. Η γενική αρχή είναι αυτή πάντως. Ορίστε. Η γενική αρχή είναι αυτή. Ναι. Και επίσης αυτό ισχύει για συγκεκριμένα ωράρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αστικές περιοχές, μέσα από την νομοθεσία. Η νομοθεσία ουσιαστικά καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να ορίσει δημόσιους χώρους οι οποίοι είναι κατάλληλοι για περίπατο με τους σκύλους και για τη διακίνηση σκύλων και ιδιοκτητών κτλ. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται από την αρμόδια αρχή, η εισήγηση του κινήματος οικολόγων θα είναι να Μάλιστα. τεθεί πιο ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Πότε κλειδώνει όλο αυτό, πότε παίρνει μορφή και ψηφίζεται σε νόμο? Λοιπόν, έχει έρθει νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή για τις προεδρικές εκλογές. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση σχετική ακόμα. Η πρώτη συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, μεθαύριο. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία και από τις φιλοζωικές οργανώσεις για αρκετές από αυτές τις πρόνοιες. Έχει προηγηθεί σε κάποιο βαθμό και διαβούλευση. Επομένως, θεωρώ ότι δεν είναι ένα νομοσχέδιο που θα τραβήξει πολύ για την... Μάλιστα. Για να το δούμε να εφαρμόζεται κιόλας, γιατί αντιλαμβάνεστε με αυτά που ακούμε και με την αστυνομία των ζώων, το μυαλό μας πάει πάντα στο κακό, τουλάχιστον να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Η αστυνομία των ζώων είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, την ανοίξατε στο τέλος. Ένα μόνο σχόλιο, είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένη. Είναι καλό, πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχει ως θεσμός. Θέλουμε να στελεχωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, να αποφορτιστούν τα μέλη της αστυνομίας των ζώων από άλλα καθήκοντα, δηλαδή να είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, το οποίο ναι μεν να υπάγεται στην αστυνομία, αλλά να αποτελείται από άτομα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Για να λειτουργεί και πιο σωστά και πιο δομημένα και οργανωμένα. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν,